Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κύριε Υπουργέ, από το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο δυστυχώς το ζούμε πια. Δεν χρειάζεται να μελετήσουμε τους αριθμούς για να καταλάβουμε τι γίνεται. Ο καθένας που πάει να βάλει βενζίνη, ο καθένας που πάει να ψωνίσει, βλέπει τι γίνεται. Και θα ήθελα να μας πείτε πώς σκέφτεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Καταρχάς, δεν σκέφτεται, το αντιμετωπίζει εδώ και αρκετό καιρό. Ξέρετε, από το Σεπτέμβριο και μετά, που φάνηκε αυτή η απότομη ανατίμηση του εισαγόμενου ενεργειακού κόστους, έχουμε πάρει διάφορα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Έχουν διατεθεί μέχρι τώρα πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι σχεδόν μια μονάδα του ΑΕΠ. Είναι πολύ μεγάλα ποσά αυτά που έχουν διατεθεί, προκειμένου να απαλληλθεί λίγο ο πόνος σε επιχειρήσεις, νοικοκυριά και στους αγρότες μας. Με στοχευμένες παρεμβάσεις όπως επιδότηση του ρεύματος, η κάλυψη κατά 80% περίπου της ρήτρας αν αναπροσαρμογή στους αγρότες. Το θέμα είναι ότι φαίνεται αυτή η εισαγόμενη ενεργειακή πίεση να συνεχίζεται. Κάτι το οποίο δεν είχε προβλεφθεί. Μιλάγαμε για ένα παροδικό φαινόμενο. Αν θέλετε, να βάλει μια τελεία, Ελένη, και ερχόμαστε μέσα σε σένα. Παρακαλώ. Θυμάστε ότι συζητούσαμε για ένα παροδικό φαινόμενο που θα κρατούσε κάποιους μήνες. Τώρα έχει περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα και γι' αυτό το οικονομικό επιτελείο, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του κ. Σταϊκούρα χθες, εξετάζει άλλες και άλλες παρεμβάσεις, αφήνοντας ανοιχτά τα θέματα παρεμβάσεων ακόμα και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που επιβάλλονται στα ενεργειακά προϊόντα. Πάντως, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους πολίτες όσο εξακολουθεί να υπάρχει εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Και ευτυχώς, με αυτή την κυβέρνηση έχει εμπεδοθεί αυτή η εμπιστοσύνη και μπορούμε να στηρίζουμε νοικοκυριά και